Στις 23 και 24 Φλεβάρι διεξάγονται στο Διοικητικό Σύλλογο Αθήνας εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου αλλά και Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτό είσαι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συλλόγου Αθήνας με τη ριζοσπαστική αριστερή κίνηση. Σωστά, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά κατεβαίνει σε εκλογές για τον Διοικητικό Σύλλογο Αθήνας. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι δεν είσαι αυτά που παρθενογέννησε, ποιο είναι το παρελθόν σας και τι καινούργιο πρεσβεύει η ριζοσπαστική αριστερή κίνηση. Ναι. Σωστά επισημαίνεται ότι δεν είναι μία παρθενογέννηση, απ' την άλλη όμως είναι μία νέα παράταξη. Mm-hmm. Συναντιόμαστε στη νέα παράταξη, συνάδελφοι που στο παρελθόν έχουμε υπάρξει, έχουμε οργανωθεί, έχουμε στελεχώσει άλλες παρατάξεις όπως την Ενωτική Κίνηση Δικηγόρων. Κάποιοι από εμάς προερχόμαστε από την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων, κάποιοι άλλοι από τη Δικηγορική Συνδικαλιστική Αλλαγή. Είμαστε όλοι όμως ουσιαστικά παρακολουθούμε το αριστερό κίνημα, παρακολουθούμε την αριστερά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε με τη ριζοσπαστική αριστερή κίνηση είναι να κάνουμε μία τομή στη μέχρι τώρα λειτουργία των αριστερών παρατάξεων. Θεωρούμε δηλαδή ότι θα πρέπει να κάνουμε μία τομή και σε επίπεδο ουσίας, θέσεων, παρέμβασης και μία τομή στο οργανωτικό μοντέλο της λειτουργίας μιας αριστερής παράταξης. Θέλουμε δηλαδή να πετύχουμε μία τακτική λειτουργία ενός πόλου στο δικηγορικό σώμα και θέλουμε να έχουμε μία πολύ συχνή επαφή, όχι μονάχα των μελών της παράταξης μεταξύ τους, αλλά μία πολύ συχνή επαφή με τους συναδέλφους. Δηλαδή να έχουμε μία αμφίδρομη σχέση με τους συναδέλφους και η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο να τροφοδοτεί αλλά και να τροφοδοτείται τη συζήτηση με το Σώμα των Δικηγόρων. Ας έρθουμε τώρα στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι ως επαγγελματικός κλάδος. Μπορείς να μας κάνεις μια ιεράρχηση των προβλημάτων των δικηγόρων. Η δικηγορία και ιδίως η μαχόμενη δικηγορία είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται να μεθοδεύεται είναι ο θάνατος της μαχόμενης δικηγορίας. Είναι συνθλιπτικά δυστυχώς τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την τελευταία τετραετία η ακολουθούμενη πολιτική έχει εξαναγκάσει πάρα πολλούς από τους συναδέλφους είτε να έχουν αποχωρήσει από το σώμα, είτε να έχουν υποχρεωθεί ουσιαστικά να υποβάλουν τα χαρτιά τους για τη συνταξιοδότηση ή να είναι σε μια πορεία εξόδου από το επάγγελμα. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία αφορούν ειδικά τη δικηγορία, όπως ήταν η επιβολή του ΦΠΑ σε ποσοστό 23% που εκτόξευσε το κόστος ουσιαστικά των δικηγορικών υπηρεσιών. Να θυμίσω εδώ την επιβολή του εισφορολόγησης από το πρώτο ευρώ σε ποσοστό 26%. Να θυμίσω το γεγονός ότι συνεχίζουμε να πληρώνουμε το τέλος επιτιδεύματος που αρχικά είχε θεωρηθεί ως ένα προσωρινό μέτρο και επίσης την επιβολή επιπλέον εξόδων και παραβόλων στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν συρρυκνώσει πάρα πολύ τη δουλειά των δικηγόρων. Έχουν πάρα πολύ επιβαρύνει τα ποσά τα οποία καταβάλουμε στα δημόσια ταμεία και έχουν οδηγήσει τους μαχόμενους συναδέλφους στην απόγνωση. Επομένως, για μας αυτή τη στιγμή είναι μια στιγμή που κρίνεται η επιβίωση της μαχόμενης δικηγορίας. Εδώ θα μπορούσε να σου κάνει κάποιος μια παρατήρηση ότι ο κλάδος σας μια προηγούμενη περίοδο δεν συνέσφερε αρκετά στα φορολογικά βάρη. Ότι υπήρχε φόρο διαφυγή, για παράδειγμα. Αυτό έχω την εντύπωση ότι μπορεί να αληθεύει σε ό,τι αφορά κάποια πολύ ψηλά εισοδήματα δικηγόρων. Επομένως, εκεί θα μπορούσε κανείς να βρει κάποια ψήγματα αλήθεια στην κριτική την οποία αναφέρεται. Έχω την εντύπωση βεβαίως ότι η δικηγορία, η μαχόμενη, συνεισέφερε κατά τρόπο αναλογικό στα φορολογικά βάρη. Σε κάθε περίπτωση όμως, από το 2010 και μετά, είναι σαφές ότι αυτό δεν ισχύει. Και είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο τύπου συμψηφισμό. Δηλαδή να θεωρήσουμε ότι επειδή πριν από 20 χρόνια ένας κλάδος ήταν προνομιακά μεταχειριζόμενος με όρους φορολογικούς, σήμερα δικαιολογείται αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Τα νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν στη δικηγορία, αλλά και οι συνάδελφοι που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην αγχωμένη δικηγορία, δεν δικαιούνται το αφορολόγητο. Και αναρωτιέται κανείς πραγματικά γιατί. Με ποια λογική μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας κλάδος μπορεί να εξαιρεθεί αυτού του τύπου της μεταχείρισης. Σήμερα τα έσοδα της δικηγορίας είναι πάρα πολύ μικρά. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν τα χρηματικά. Γιατί είναι αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ η ικανότητα να χρηματοδοτηθούν οι υποθέσεις από τους πελάτες, από τους εντολείς. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Διότι όλη η κοινωνία τούτη τη στιγμή δεν έχει καμία ρευστότητα και καμία ικανότητα να χρηματοδοτήσει υποθέσεις. Επομένως, αυτό το οποίο φαίνεται ως έσοδα, συνήθως
σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό απηχεί την αλήθεια. Και η φορολόγηση την οποία έχει είναι εξοντοτική. Εδώ, επειδή το ανέφερες ήδη, το επάγγελμά σας είναι διαβόητο με μία έννοια για τις μεγάλες ανισότητες. Δηλαδή, υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε μεγαλοδικηγόροι, οι οποίοι έχουν τεράστια έσοδα, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γενιά των 300, 400, 500 ευρώ και μάλιστα που δεν μπορούν καν να επιβιώσουν ως δικηγόροι. Αυτή την ανισότητα στον επαγγελματικό σου κλάδο, μπορεί να μας τον περιγράψει λίγο. Αυτή και πού οφείλεται. Αυτή η ανισότητα είναι πραγματική. Σε πρώτο επίπεδο τη δημιουργεί η ίδια η αγορά βεβαίως. Αλλά δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι η αγορά λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς στρεβλώσεις. Τα μεγάλα γραφεία δεν έγιναν γραφεία μόνο εξαιτίας της ικανότητας και των σπουδών των συναδέλφων αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως συμβαίνει και αυτό. Αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι πάρα πολλά μεγάλα γραφεία εκμεταλλεύονται υπαρκτές σχέσεις που υπάρχουν με διοικήσεις τραπεζών, με ασφαλιστικές εταιρείες, με πολύ μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Επομένως, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τούτη η ανισότητα στα χρόνια τα μνημονιακά έχει οξυνθεί. Η κρίση της μαχόμενης δικηγορίας είναι μια κρίση πάρα πολύ σημαντική και αυτό αγγίζει κυρίως δύο κατηγορίες. Αγγίζει τις κατηγορίες των μαχόμενων δικηγόρων, εκείνων δηλαδή που δεν έχουν αντιμισθίες, δεν έχουν μια προνομιακή σχέση ακριβώς με αυτό το μικρό σύστημα, θα λέγαμε, των μεγάλων εταιριών ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα και δεν εκμεταλλεύονται μια τέτοιου τύπου προνομιακή σχέση. Και αγγίζει βεβαίως τους ανθρώπους οι οποίοι παρέχουν έμισθη εργασία. Και ιδίως αυτούς οι οποίοι παρέχουν εργασία αποκλειστικά ή μερικά σε άλλα δικηγορικά γραφεία. Εκεί οι καταστάσεις είναι αυτές που περιγράψατε. Δηλαδή οι αμοιβές είναι εξαιρετικά μικρές, είναι αμοιβές που πολλές φορές πέφτουν κάτω από την αμοιβή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ξέρουμε ότι είναι 586 ευρώ. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τους ασκούμενους, πάρα πολύ συχνά οι αμοιβές είναι χαμηλότερες από αυτό το ποσό, βεβαίως. Και για δικηγόρους ακόμα πενταετίας, πολλές φορές οι αμοιβές κυμαίνονται σε αυτού του τύπου τα επίπεδα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας. Δεν μπορεί ο δικηγορικός σύλλογος να κλείνει τα μάτια σε αυτήν την πραγματικότητα, να μην παρεμβαίνει και να θεωρεί ότι η αγορά θα λύσει τέτοιου τύπου ζητήματα. Δεν παρεμβαίνει ο δικηγορικός σύλλογος Αθήνας μέχρι τώρα. Όχι, δεν παρεμβαίνει. Και ο νέος κώδικας δικηγόρων, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι το 2013. Σε ό,τι αφορά την αμοιβή των απασχολούμενων σε άλλα δικηγορικά γραφεία, στην πραγματικότητα απλώς παραπέμπει στις ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Μια πλευρά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι, από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις γυναίκες δικηγόρους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Οι γυναίκες συνάδελφοι βρίσκονται σε ένα καθεστώς, θα λέγαμε, δυσμενούς διάκρισης. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ιδίως όταν μία γυναίκα δικηγόρος μπαίνει στη διαδικασία της τεκνοποίησης, ούσα ελεύθερη επαγγελματίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει μόνη της ουσιαστικά όλο το βάρος αυτής της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι λίγους μήνες πριν τον τοκετό και σε κάθε περίπτωση μετά από αυτόν, θα πρέπει η ίδια στην πραγματικότητα να κλείσει το γραφείο της προκειμένου να φροντίσει το παιδί το οποίο έχει φέρει στον κόσμο. Ωστόσο, παρόλο που πράγματι δεν θα αξίωνε κανείς να λύνει ο δικηγορικός σύλλογος το ζήτημα της φύλαξης των παιδιών, αν και αυτό θα μπορούσε να είναι επίσης μια ιδέα το να πάρει τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, τα βάρη τα οποία έχει η γυναίκα δικηγόρος, η μητέρα δικηγόρος σε εκείνη την περίοδο, είναι τα ίδια με τα οποία έχει ένας άντρας δικηγόρος. Ενώ δηλαδή δεν έχει έσοδα, την ίδια στιγμή είναι υποχρεωμένη και υπομίζεται όλα τα έξοδα της ελεύθερης δικηγορίας και του ελεύθερου επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κανονικά, πληρώνει τα έξοδα γραφείου, πληρώνει το τέλος επιτιδεύματος. Αυτό το οποίο η ριζοσπαστική αριστερή κίνηση θεωρεί ότι θα πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας ταμεία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση της μητέρας δικηγόρου στο διάστημα πριν και μετά τον τοκετό και θα πρέπει να υπάρχει ένα επίδομα αναπλήρωσης του εισοδήματος το οποίο χάνεται κατά το διάστημα εκείνο. Το κόστος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, ιδίως αν σκεφτούμε την καταλύσευση των ταμείων για άλλες αιτίες κατά τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των γυναικών συναδέλφων που τεκνοποιούν κάθε χρόνο. Είναι μια απολύτως ρεαλιστική και νομίζω ορθή σκέψη. Ένα κρίσιμο ερώτημα βέβαια είναι ο ρόλος σήμερα στην μνημονιακή Ελλάδα των δικηγόρων. Να πω δηλαδή το εξής. Στη σημερινή Ελλάδα γίνονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χρέη και δεν μπορούν να τα προξελθούν στα χρέη τους σε τράπεζες ή στο δημόσιο.
Έχουμε προβλήματα όπως είναι οι συμφόροι στις ελληνικές φυλακές, έχουμε προβλήματα όπως είναι το μεταναστευτικό. Σε όλα αυτά τα ζητήματα που είναι κέρια σημασία στην καθημερινότητα του πολίτη, ο ρόλος των δικηγόρων είναι κρίσιμος. Είναι μεγάλος, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα λοιπόν για αυτά τα ζητήματα, τι λέει η ριζοσπαστική αριστερή κίνηση. Εμείς λέμε ότι οι δικηγόροι πράγματι δεν είναι μια ξεκομμένη επαγγελματική κατηγορία, είναι ένα τμήμα της κοινωνίας που αγωνίζεται και ελπίζει. Έχουμε εμείς και μια ιδιαιτερότητα. Μπορούμε πράγματι λόγω των σπουδών μας αλλά και λόγω της επαφής μας με την κοινωνία που είναι καθημερινή να καταλάβουμε λίγο τις πολιτικές διαστάσεις της νομοθεσίας. Και η νομοθεσία καθορίζει και τις κοινωνικές σχέσεις σε μεγάλο βαθμό. Σε σχέση λοιπόν για παράδειγμα με τα κόκκινα δάνεια, με τις κατασχέσεις, με τους πληστηριασμούς, έχουμε τη δυνατότητα σαν παράταξη αλλά και ο δικηγορικός σύλλογος θα έπρεπε να παίρνει πρωτοβουλίες. Και οι πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να παίρνει θα είναι νομοθετικές προτάσεις, ρυθμίσεις δίκαιες, κοινωνικές, που θα μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να ξεπεράσει τη δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, προτάσεις σε σχέση με το ζήτημα της νέας εισάχθειας, όπως υπάρχει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, είναι προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να τις στηρίξει ο δικηγορικός σύλλογος. Και έχει νομικό έρισμα λοιπόν αυτή η αξίωση να σκεφτούμε έκτακτες λύσεις, διότι ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Έχουν μεταβληθεί ριζικά οι συνθήκες οι συναλλακτικές μετά το 2010 και αυτό απαιτεί λοιπόν ρυθμίσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την κρίση και τη συγκυρία. Επομένως, θα όφιλε ο δικηγορικός σύλλογος να είναι στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να υπάρξουν σημαντικές νομοθετικές λύσεις και τομές, να υιοθετήσει δηλαδή η Βουλή προτάσεις που θα ελαφρύνουν τους μικροϊδιοκτήτες, τους δανειστές, οι οποίοι τούτη τη στιγμή δεν αδυνατούν να ξεπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Υπάρχουν, ξέρεις, πάλι στα προβλήματα της συγκυρίας. Ζητήματα τα οποία από μια πρώτη ματιά μοιάζουν να είναι εξαιρετικά πολιτικά και μόνο, αλλά τα οποία η νομική τους πλευρά κάθε άλλο παραμελητέα είναι. Αναφέρουμε για παράδειγμα στις συνεχείς στρεβλώσεις του ίδιου, καταπατήσεις του ίδιου του συντάγματος από κυβερνητικές αποφάσεις και ακόμα αν θέλεις στα οικονομικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες και οικονομικοί και πολιτικοί. Σε αυτά τα ζητήματα, εσείς ως παράταξη και η Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας τι κάνει? Είναι δύο διαφορετικά κάπου ζητήματα, υπάρχει βεβαίως σύνδεση μεταξύ τους. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας και δεν είναι δυνατόν ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας να μην έχει λόγο σε ζητήματα δημοκρατίας. Αν θέλουμε να είμαστε λίγο ειλικρινείς, δηλαδή να μην λέμε ψέματα για το τι συμβαίνει, πρέπει να πούμε ότι η Βουλή τούτη τη στιγμή έχει αφυδατωθεί πλήρως από τον βασικό ρόλο τον οποίο έχει, που είναι να νομοθετεί. Η νομοθετική λειτουργία στην πραγματικότητα έχει παραπεμφθεί στην εκτελεστική εξουσία. Η Βουλή απλά ψηφίζει κατά τρόπο ουσιαστικά συντεταγμένο τα όσα φέρνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πολλές φορές η νομοθεσία γίνεται μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κατά τρόπο πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά χρονικά. Η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπάρξει ζήτημα της παραμικρής διαφωνίας, διαγράφει αμέσως το διαφωνούντα βουλευτή με συνοπτικές διαδικασίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας και μία μείζονα στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η Βουλή. Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε ο Δικηγορικός Σύλλογος να τα παρακολουθήσει. Διότι αυτό το οποίο λοιπόν βλέπουμε ότι κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι στρεβλώνεται σιγά σιγά η ίδια η φύση του συντάγματος, όπως επισημαίνετε, η ίδια η φύση του πολιτεύματος. Εκεί λοιπόν εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να ανατραπεί και βεβαίως η βάση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι η οικονομία. Διότι δυστυχώς η ρίζα του κακού βρίσκεται στην μνημονιακή πολιτική η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, στο γεγονός ότι τούτη τη στιγμή συμπιέζεται η μισθωτή εργασία σε όλα τα επίπεδα και ας μην μας λένε ότι δεν υπάρχουν κέρδη και δεν υπάρχουν ωφελημένοι από αυτήν την ιστορία, και κέρδη υπάρχουν και όφελος υπάρχει. Οι δικηγόροι, σαν ένα τμήμα της κοινωνίας που αγωνίζεται, οφείλουν να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ναι. Σε σχέση με τα σκάνδαλα, μια και το θέτετε, και εδώ θα λέγαμε ότι τα σκάνδαλα αποκαλύπτουν αυτό το οποίο η κυρίαρχη πολιτική προσπαθεί να αποκρύψει. Ότι υπάρχουν κερδισμένοι από όλη αυτή την πολιτική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ωφεληθεί. Έτσι. Και αυτοί που έχουν ωφεληθεί είναι αυτοί που συνεχίζουν να διαπλέκονται με το σύμπλεγμα της εκτελεστικής εξουσίας και το περιόνιμο έτσι, σύστημα της διαπλοκής, το οποίο ακόμα κυβερνά και δυστυχώς επιμένει να κυβερνά, παρά το γεγονός ότι έριξε τη χώρα στα βράχια. Και ο αγώνας ο δικός μας είναι ο αγώνας για να ανατραπεί αυτού του τύπου η πολιτική. Άρα, γιατί το διαβάζω και σε ανακοίνωσή σας, σε κάποια κείμενα που έχετε βγάλει,
ότι σκοπός της ριζοσπαστικής αριστερής κίνησης είναι και η ακύρωση των μνημονιακών ρυθμίσεων και στη δικαιοσύνη και στην κοινωνία. Το θεωρείται δηλαδή παρέμβαση στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό πέρα από τα συνδικαλιστικά ότι είναι κρίσιμη σημασία. Βεβαίως είμαστε μια συνδικαλιστική παράταξη. Και βέβαια ο πυρήνας της παρέμβασής μας είναι οι ζωές των συναδέλφων, η δυσκολία που έχουν στην καθημερινότητά τους, τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί σε βάρος του κλάδου μας τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο πυρήνας. Όμως έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι τα μέτρα αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να ανακληθούν μόνο σε σχέση με τους δικηγόρους. Αυτό είναι αδύνατο. Και αν υποθέταμε επίσης ακόμα ότι τα μέτρα αυτά ως διαμαγείας μία μέρα τα ανακαλούσε η κυβέρνηση σε σχέση με τον κλάδο μας, το κρίσιμο πρόβλημα για εμάς τους δικηγόρους είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τροφοδοτούν εμάς ως εντολείς, ως πελάτες, να το πούμε έτσι, οι συμπολίτες μας, η μεγάλη τους πλειοψηφία ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Όσο λοιπόν συνεχίζονται οι συνέπειες αυτής της πολιτικής για τη δική μας πελατεία, να το πούμε έτσι, η δικηγορία θα συνεχίσει να έχει μεγάλα προβλήματα. Έχουμε λοιπόν συμφέρον, έχουμε όφελος να αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ναι, και έρχεται και επανέρχεται στην κουβέντα μας το ζήτημα της οικονομικής καταστροφής, της ανθρωπικής καταστροφής που βιώνει η χώρα. Πράγματι, η αίσθηση την οποία έχω και δεν νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα μνημονιακά, πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα νομικής φύσης, από χρέη μέχρι οτιδήποτε στις τράπεζες, στο δημόσιο, δεν έχουν τα λεφτά να πληρώσουν τις νομικές υπηρεσίες. Να πληρώσουν έναν δικηγόρο, το ανέφερες και εσύ. Σε αυτό το πράγμα, πώς νομίζεις, πώς μπορεί να λυθεί αυτό, ποια είναι η πρόταση, ας πούμε, από την ριζοσπαστική αριστερή κίνηση? Υπάρχει ένας νόμος που αφορά την νομική βοήθεια, την παροχή νομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, στις συμπολίτες μας που έχουν μειωμένο εισόδημα. Δυστυχώς το πλαίσιο είναι τέτοιο ώστε πολύ λίγοι μπορούν να ωφεληθούν από αυτού του τύπου τη διαδικασία. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει επιβαρυνθεί με πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στα παράβολα προκειμένου κανείς να ασκήσει ένδικα βοηθήματα, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης κλπ. Είναι μια εντελώς στρεβλή αντίληψη που έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, όπως όλα τα πράγματα, σύνομαι, για να καταλάβω, άμα έχεις λεφτά, έχεις και νομική υποστήριξη. Αν δεν έχεις λεφτά. Καταλήγει να είναι έτσι. Και ξέρετε ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Έτσι, δηλαδή, θα πρέπει να επιφυλάσσεται και στους έχοντες και στους μη έχοντες. Υπάρχει λοιπόν η στρεβλή αντίληψη ότι αυξάνοντας το ύψος των παραβόλων, μειώνεται η ύλη που έρχεται στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη απονέμεται καλύτερα. Όμως η ορθή απονομή της δικαιοσύνης είναι και ένα ζήτημα ισότητας, είναι ζήτημα ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Και αυτή σίγουρα δεν υπάρχει. Από τη μεριά τη δική μας έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με το ζήτημα της διεύνησης του θεσμού της νομικής συνδρομής. Και ιδίως σήμερα στα χρόνια τα μετά το 2010, αυτό είναι δραματικά επίκαιρο. Υπάρχει επίσης μια επεξεργασμένη δική μας πρόταση για το θεσμό του δημόσιου συνηγόρου, δηλαδή για την ύπαρξη μιας υπηρεσίας η οποία θα μεριμνά, υπάρχει στο εξωτερικό, υπάρχει σε άλλου τύπου νομικά δικαιοδοτικά συστήματα ο θεσμός αυτός, όπου υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής για τους μη έχοντας μέσα από μια συγκεκριμένη, οργανωμένη υπηρεσία δημόσιου συνηγόρου. Ιδίως στα ποινικά δικήματα, θα έλεγα ότι αν κανείς επισκεφθεί τα εφετεία κακουργημάτων, θα διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας που δικάζεται για κακουργήματα δικάζεται χωρίς δικηγόρο και διορίζεται εκείνη τη στιγμή μέσα από μια διαδικασία η οποία θεωρούμε ότι έχει φτάσει στα όρια της και δεν συνεισφέρει πια, κάποιος συνάδελφος ο οποίος μέσα σε 10 λεπτά ενημερώνεται για την υπόθεση και υπερασπίζεται. Ενημερώνεται μέσα σε εισαγωγικά. Μέσα σε εισαγωγικά και υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει και εμείς θα αγωνιστούμε για να πάψει να υπάρχει. Μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου που θα γίνουν στο Διοικητικό Σύλλογο Αθήνας και την εκλογή Προέδρου και Δουσού, θα ακολουθήσει μια τετραετή θητεία. Εσείς, ως ριζοσπαστική αριστερή κίνηση, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας σε αυτή την τετραετία? Τι θα προσπαθήσετε δηλαδή να προωθήσετε για να γίνω καθαρός? Κάθε παράταξη που κατεβαίνει στο Δικηγορικό Σύλλογο κατεβαίνει καταρχάς με τη φιλοδοξία να κερδίσει τη διοίκηση του Συλλόγου και αυτή τη φιλοδοξία την έχουμε και εμείς. Αλλά ανεξάρτητα από το αν κερδίσουμε τη διοίκηση του Συλλόγου, το στοίχημα νομίζω για κάθε συνδικαλιστική παράταξη που θα έχει μια συμμετοχή στη διοίκηση του Συλλόγου είναι να εμπλέξει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων στη διαδικασία της κινητοποίησης, της αγωνιστικής για την προάσπιση αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Καμία λύση, και το λέμε αυτό στους ανθρώπους, στους συναδέλφους που θα ψηφίσουν στις 23 και στις 24 Φλεβάρι,
καμία λύση δεν μπορεί να υπάρξει για τα προβλήματά μας αν τα αναθέσουμε στους 3, 4, 5, 6, δεν ξέρω πόσοι θα είναι εκπροσώπους της ριζοσπαστικής αριστερής κίνησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία λύση δεν θα υπάρξει αν αναθέσουμε στη διοίκηση του Συλλόγου την επίλυση των ζητημάτων. Μόνο η κινητοποίηση του σώματος των συναδέλφων, της πλειοψηφίας τους, μπορεί να δώσει διέξοδο να πιέσει αποτελεσματικά την εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να προωθηθούν οι λύσεις στα όσα είπαμε προηγουμένως, στα ζητήματα και της δικηγορίας και της κοινωνίας. Επομένως, το πρώτο πράγμα το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους μέσα από διαδικασίες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος την προηγούμενη τριετία έκανε μία γενική συνέλευση, η οποία ήταν εντυπωσιακή σε συμμετοχή και έσπευσε ο σημερινός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου να καταστήλει την μικρή αυτή εξέγερση των συναδέλφων, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη δεύτερη γενική συνέλευση, η οποία έχει εξαγγελθεί. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα αυτονόητα, είναι να σταματήσουμε τα μέτρα, να σταματήσουμε τον επερχόμενο θάνατο της μαχόμενης δικηγορίας. Να βάλουμε δηλαδή ένα διεκδικητικό πλαίσιο προκειμένου να αρθούν όλες οι δυσμενείς ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, η επιβολή ΦΠΑ, η κατάργηση του αφορολόγητου, η επιβολή του τέλους επιτιδεύματος, προκειμένου να ξαναδώσουμε ζωή στη μαχόμενη δικηγορία. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε μια βίαιη αναδιάρθρωση του δικηγορικού επαγγέλματος και ήδη δυστυχώς αυτή η διαδικασία συμβαίνει. Και το τι εννοείς βίαιη αναδιάρθρωση? Δηλαδή μαζική έξοδο πολλών συναδέλφων από τη δικηγορία, τέλος της δικηγορίας με τη μορφή την οποία τη γνωρίζουμε και συγκεντροποίηση της δικηγορίας σε μεγάλα γραφεία και μεγάλες εταιρείες, που θα έλεγα ότι ναι, μεν κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να απαγορεύσει την ύπαρξή τους, έτσι, είναι λογικό σε ένα σύστημα αγοράς αυτές να υπάρχουν, όμως αυτή η μικρομεσαία, η μαχόμενη δικηγορία είναι εκείνη η οποία συναρθρώνει, εκείνη η οποία εκφράζει το ρόλο του υπερασπιστή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι εξίσου αποτελεσματικές ή μπορούν να παίξουν και να εκφράσουν το ρόλο αυτό. Τελευταίο πράγμα το οποίο και εμείς σκεφτόμαστε, είναι πολλές βέβαιες οι προτεραιότητες που μπορεί να έχει κανείς, είναι ότι μας ενδιαφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο να μην πάμε για να ξεχαστούμε για μια τετραετία. Ούτως ή άλλως οι δικοί μας σύμβουλοι θα εναλλαχθούν, θα κάνουν μια θητεία ενός έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά μας ενδιαφέρει να λογοδοτούμε καθημερινά στους συναδέλφους. Να ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερώνουμε για το ποιες είναι οι προθέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και να μιλάμε στους συναδέλφους, να λογοδοτούμε για τη δική μας δράση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν πρεσβεύουμε και έναν διαφορετικό συνδικαλισμό. Μόνο με ένα διαφορετικό συνδικαλισμό μπορούμε να βρούμε σε μια διέξοδο, σε ένα επαγγελματικό κλάδο. Διότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο κρίση της οικονομικής πολιτικής, είναι και κρίση ενός συνδικαλισμού γραφειοκρατικού, ο οποίος ελπίζουμε ότι πεθαίνει. Βασίλη Παστεργίου, εκ μέρους της Δημοκρατικής Ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσουμε για τη συνέχεια μας παρακολούθησης. Και εγώ σας ευχαριστώ και να εκμεταλλευτώ την τελευταία ευκαιρία για να απευθυνθώ στους συναδέλφους και να πω ότι στις 23 και στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου, ψηφίζουμε για τη διοίκηση του Συλλόγου μας. Φοβούμαι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι σκέφτονται την προοπτική της αποχής. Θα έλεγα ότι έχουμε δύο δυνατότητες μπροστά στην κάλπη αυτή. Η μία δυνατότητα είναι να απέχουμε και να αφήσουμε τους άλλους να καθορίσουν το μέλλον ενός κλάδου ο οποίος ήδη βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Μια άλλη λύση ενδεχομένως είναι κανείς να φερθεί όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια και να ψηφίσει κάποιους γνωστούς του ή τους γνωστούς κάποιου γνωστού του. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια μη πολιτική αντιμετώπιση σε μια εποχή που απαιτεί πολιτικές απαντήσεις. Και εμείς φιλοδοξούμε και λέμε στον κόσμο αυτό να έρθει και να δώσει μια πολιτική απάντηση, να αποτελέσει τμήμα ενός ρεύματος αντίστασης και ανατροπής που πρέπει να υπάρξει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Να είσαι καλά.